δεν παρουσιάζει κάποιο ενεργό μέτωπο η φωτιά στο στεγνό του Δήμου Νέστου, ενώ διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίστηκαν από επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής. Δύο ελικόπτερα πραγματοποιούσαν από νωρίς το πρωί της 5ης 29 Αυγούστου ρήψεις νερού, ενώ από εδάφους επιχείρησαν στην περιοχή 41 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 3 πεζοπόρα τμήματα. Είχαμε πολύ γρήγορη φόρτωση των ελικοπτέρων, κυρίως από ένα χώρο που υπήρχε. Είχαμε φροντίσει να είναι γεμάτο νερό, μια τεχνική μικρή λίμνη βγαίνοντας από το Μακρυχώρι στη διασταύρωση Μακρυχωρίου-Ελαφοχωρίου. Όπου εκεί τα ελικόπτερα επιχειρούσαν ανά 10 λεπτά, δηλαδή εφοδιαζόταν. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να μην αφήσουν ένα μέτωπο το οποίο θα πω ήταν σε κυκλική μορφή και απειλούσε να επεκταθεί προς τη μεριά του Διποτάμου και παράλληλα μέσα από το ρέμα και προς τη μεριά του Σκοπού. Αυτά και τα δύο κομμάτια θα δημιουργούσαν μια μεγάλη επικινδυνότητα, εάν δηλαδή είχαμε μεγάλους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Αν αυτό δηλαδή που συνέβη τώρα συνέβαινε ίσως μερικές μέρες πριν, τότε δεν ξέρω, θα είχαμε πολύ δύσκολη εξέλιξη. Όντως. Αφού το σημείο που έγινε αυτή η ανάπτυξη της πυρκαγιάς, νομίζω ότι είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο μπορεί με τον τρόπο που λειτουργήσε το όλο σύστημα να είχαμε επεκτάσει που να φτάνανε και προς τον Ξάνθη και προς τον Ομό, δηλαδή και βόρεια και προς τον Ομό Δράμος. Αυτό λοιπόν απεφεύγει. Πάλι λοιπόν την άμεση παρέμβαση των εναέριων μέσων αλλά και των επίγειων η πυροσβεστική και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους πυροσβέστες, τον διοικητή της Καβάλας, τον διοικητή της Χρυσούπολης και όλους που επιχειρούν τώρα. Και φυσικά όλους όσους έχουν άμεση σχέση με τον συντηρητισμό εδώ του αντιδημάρχου που βρίσκονται και τρέξαν από την πρώτη ώρα, τις 3 ώρα στη φωτιά, οι μετρολογικές προβλέψεις είναι επιβεβαιωθούν και έχουμε βροχές, νομίζω ότι δεν θα έχουμε και κανένα θέμα. Πλέον θα είναι άλλο ένα γεγονός που πέρασε ευτυχώς. Σαφώς η εικόνα είναι βελτιωμένη σήμερα. Οι μικρές αναζωπυρώσεις και εστίες που δημιουργήθηκαν αντιμετωπίστηκαν αμέσως. Οι ρήψεις ήταν με το πρώτο φως, δύο αεροσκάφη ήταν στον αέρα από το πρώτο φως και στη συνέχεια έναν Έριξον ήρθε και βοήθησε την κατάσταση. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε μικρές αναζωπυρώσεις σε διάφορα σημεία που όμως αντιμετωπίζονται λόγω της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει ήδη κάνει εγκατάσταση εντός του πεδίου. Μάλιστα. Κάποιες αναζωπυρώσεις, οι οποίες και χθες όλο το βράδυ οι άντρες πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονταν στο σημείο για να μην υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα, κύριε Χιώτη, να το επισημάνουμε και αυτό, διότι όντως... Ήταν, κύριε Αντζεμιδάκη, 44 άτομα της πυροσβεστικής, ήταν 3 πεζοπόρα με 14 οχήματα στο σημείο. Όπου έτσι, παρέμειναν, διανυκτέρευσαν και σήμερα θα επαναληφθεί το ίδιο. Μια τεράστια επιχείρηση η οποία στήθηκε και άμεσα, έτσι, είχαμε τα εναέρια μέσα τα οποία ενώ επιχειρούσαν, να το πούμε και αυτό κύριε Χιώτη, και στην άλλη μεγάλη πυρκαγιά, στην άλλη πλευρά του νομού Καβάλας, άμεσα βρέθηκαν εκεί για να επιχειρήσουν και στο στεγνό. Αυτό ήταν υποφελία της κατάστασης εδώ στον Έστω. Μάλιστα να προσθέσουμε και το σημείο της υδροληψίας που έκαναν τα αεροσκάφη. Ήταν πολύ κοντά στη φωτιά. Αυτό το τεχνικό σημείο που δημιουργήθηκε με τις υδροφόρες πολλών ανθρώπων από τα Πέριξ, Λατομία, ΟΤΑ κτλ. Ήταν θετικό και υποφελία της δικής μας κατάστασης εδώ στον Έστω. Έτσι. Οι χρόνοι βέβαια ήταν, αν προσέξετε, ανά 2-3-4 λεπτά είχαμε συνέχεια ρήψεις. Ναι. Σωστά, σωστά. Άλλωστε... Ήμασταν κοντά στο σημείο της φωτιάς. Δεν χρειάστηκε να μετακινηθούμε σε μακρινές αποστάσεις. Έτσι. Η οργάνωση, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε εδώ στον Έστω και αυτό που λέει και ο Δήμαρχος μας, είναι εν τη γενέση είμαστε παρόν. Αυτό. Γι' αυτό και τα αντιμετωπίζουμε.